Το Συμβούλιο σήμερα συνεδρίασε, δόθηκε η ευκαιρία στον κατηγορούμενο να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του, δόθηκε ο λόγος σε μένα, έχουμε προσκομίσει πάρα πολλά έγγραφα. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε κατανοητό ότι ναι, μεν είναι ένοχος και ορθά καταδικάστηκε για τις πράξεις τις οποίες έκανε, αλλά ότι μετά την αποφυλάκησή του δεν έχει διαπράξει κάτι το λεπτό, έτσι ώστε να ανακληθεί η φόρο απόλυση και να οδηγηθεί ξανά στη φυλακή. Το ότι υπάρχουν αδικήματα δεν τίθενται για συζήτηση. Υπάρχει μια καταδίκη η οποία είναι αμετάκλητη, είναι αδιαπραγμάτευτη. Αλλά ο άνθρωπος απελήθη από τις φυλακές με νόμιμο τρόπο και δεν υπέθεσε ξανά σε κάποιο παράδειγμα. Πιστεύω ότι η διαδικασία το ανέδειξε με πανηγυρικό τρόπο. Περιμένουμε βέβαια και την απόφαση της δικαιοσύνης. Τι στοιχεία προσφέρετε, δε? Πάρα πολλά στοιχεία εξαντλητικά για αυτές τις 14 μέρες που ήταν ελεύθερος εν μέσω κορονοϊού, ότι είχε καθημερινή παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο που είναι ο επαγγελματικός χώρος του αδελφού του. Η κατοικία που δήλωσε στις φυλακές δεν ήταν μια κατοικία φανταστική και ανύπαρκτη. Είναι ο χώρος όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο αδελφός του. Και δόθηκαν πολλά στοιχεία και από κινητά τηλέφωνα και από fax και από έγγραφα τα οποία παρέλαβε στη διεύθυνση αυτή και από μαρτυρίες ανθρώπων που κατοικούν στην περιοχή και από εργαζόμενους μέσα στην επιχείρηση μέχρι και τις παραγγελίες που έδινε για φαγητό από το σταθερό τηλέφωνο της συγκεκριμένης διεύθυνσης. Βρέθηκε όμως έλεγχο. Δεν βρέθηκε σε καμία μενεμένη και αυτό πρέπει να πάψετε να το λέτε και δεν είναι, το λέω όχι υπό τη μορφή να σας επιπλήττω, αλλά είναι λαθασμένο. Πρέπει για την αποκατάσταση των πραγμάτων να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη έξω από το λαογραφικό μουσείο, στη στάση λεωφορείου, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού με τους αστυνομικούς. Ποτέ δεν βρέθηκε στην μενεμένη και ποτέ δεν συνελήφθη στην μενεμένη. Υπάρχουν έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι συνελήφθη έξω από το λαογραφικό μουσείο, διατευθυνόμενος προς το αστυνομικό τμήμα της Καλαμαριάς.